δημοσιογράφος, μην είσαι μαζί. Είμαστε στη Μονή Βλατάδων. Ναι. Τι κάνετε ακριβώς, πώς πηγαίνει η βοήθεια του κόσμου? Πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις Έλληνες μας στην αυτή τη στιγμή που έχουμε πολύ δυνατό. Αλλά να σας πω ότι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ένα όξυγεν. Τι έχουμε? Πρώτο θέμα είναι φάρμακα. Πρώτη βοήθεια που υπάρχει, γάζες, είναι αυτά, είναι όλα. Τι έχουμε άλλο? Για τα παιδιά, φαγητό, παιδικά φαγητό είναι, αυτές είναι γάλα. Θέλουμε pampers, αυτά είναι, υπάρχει, είναι σερβέτες, γυναικείες σερβέτες. Φαγητό είναι που έχετε, κονσέρβες και τα λοιπά. Ξηρά τροφή. Ξηρά τροφή, μεγάλη δείξη. Και μετά, τι άλλο? Από ρούχα, βέβαια, βλέπω έχετε πολλά. Από ρούχα έχουμε πάρα πολλά, αν θέλετε να φέρετε ρούχα. Πάρα πολύ υπάρχει. Αυτή είναι η θέμα που τώρα θα έρθουν. Τρία λεωφορεία πήγανε με βοήθεια και τώρα θα πάρουν παιδιά, θα πάρουν γυναίκες. Και μετά σε λίγο, σε δύο μέρες, να καταλαβαίνουν συγκεκριμένα τι θέλαμε. Καταλαβαίνετε? Ότι παράδειγμα ήρθε ένα μικρό παιδί, είναι τρία μηνών, χρειαστεί αυτό. Για να κάνουμε μια λίστα σε δύο μέρες, για να είναι μη ντάμπα λεφτά είναι που δίνουν άνθρωποι. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πίστη ξανά. Εσείς βοηθάτε και πρωί και βράδυ? Από πρωί είμαστε εδώ, είμαστε στην Βλατάδων από 10 μέχρι 1 και μετά είναι από 18 μέχρι 20. Αλλά είμαστε εδώ, είναι όλη μέρα. Κάποια είναι 2 ώρες να κλείσουμε και μετά ξανά. Αυτά. Και δεν θα σταματήσουμε. Ελπίζουμε είναι θα σταματήσουμε γιατί... Όταν τελειώσει ο πόλεμος θα σταματήσετε. Ναι.